Άντε, καλή αρχή. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της 52ης Παμπελοποννησιακής Έκθεσης στην Τεγέα. Η 131η Αμποροπανήγυρης είναι γεγονός, όπως και η 52η Παμπελοποννησιακή Έκθεση. Ο παλμός της Τεγέας της Πελοποννήσου χτυπάει εδώ και θα χτυπάει έως και την Τετάρτη, 21 Αυγούστου. Εναρμονισμένος με τον παλμό της καρδιάς όλων όσοι με κάποιο τρόπο θα βρεθούμε στον ιστορικό τούτο χώρο και θα λάβουμε μέρος στην ιερή αυτή μέθεξη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου του Τεγιατικού Συνδέσμου, Βασίλη Ψυχογιού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας στην 131η Εμποροπανήγυρη και την 52η Παμπελοποννησιακή Έκθεση, όπως ακούσατε. Ο Τεγιατικός Σύνδεσμος έχει 141 χρόνια ιστορίας φέτος και 139 χρόνια διοργανώνει την Εμποροπανήγυρη, με εξαίρεση τα χρόνια της πανδημίας. Αυτό λέει πάρα πολλά. Αυτό λέει ότι ο Τεγιατικός Σύνδεσμος διέπεται από πολύ αγάπη για τον τόπο, ξεπερνάει κάθε δυσκολία και αν εξαιρέσεις αυτή τη μικρή και θλιβερή παρένθεση για όλους, έχει καταφέρει και 139 χρόνια διοργανώνει την Εμποροπανήγυρη καταρχήν. Επίσης, την έκθεση που εγκαινιάζουμε σήμερα, που είναι μια περιφερειακή έκθεση που γνώρισε πάρα πολλές δόξες, είναι αναγνωρισμένη από το κράτος, είναι κατ' εξαίρεση σε διάστημα μικρότερο από 20 μέρες, 30, πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, αδειοδοτημένη έκθεση, και είναι ένας θεσμός που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να την διατηρήσουμε. Ο Τεγιατικός Σύνδεσμος είναι ένα κοινοφελές σωματείο, στηρίζεται στον εθελοντισμό, στηρίζεται στον εθελοντισμό των τεγιατών της Αθήνας και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρουμε κοντά μας τη δεύτερη και την τρίτη γενιά των τεγιατών, γιατί ακόμα εμείς είμαστε η πρώτη γενιά των τεγιατών που πήγαμε στην Αθήνα, έχουμε μεγαλώσει εδώ και χρειάζεται αρκετή έτσι προσπάθεια να φέρουμε κοντά μας νέους ανθρώπους που να εστερνιστούν αυτό το μεράκι και να συνεχίσουν αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις πραγματικά είναι οι κορυφές του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος κάνει πάρα πολλά πράγματα και βοηθάει αρκετά την περιοχή, τα σχολεία, τους συλλόγους και πράγματα που δεν διαφημίζονται. Ένα κοινοφελές σωματείο δεν μπορεί να διαφημίζει το έργο του σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας αρκετά ζωντανός οργανισμός και οι δραστηριότητες τους είναι πολλές. Όμως, η καρδιά όλων και από τις 22 Αυγούστου και μετά, πιστέψτε με, στο Διοικητικό Συμβούλιο, χτυπάει για το επόμενο πανηγύρι, για την επόμενη Παμπελοποννησιακή Έκθεση. Επομένως, αυτό που γίνεται εδώ σήμερα είναι για μας ο αυτοσκοπός, κατά κάποια έννοια, είναι η κορονίδα του καταστατικού. Το έχουμε κληρονομήσει, προσπαθούμε να το διατηρήσουμε και βεβαίως να το φέρουμε και λίγο στα μέτρα της εποχής, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Γύρω μας έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα, τα επιχειρηματικά, τα εμπορικά, τα πολιτιστικά ή τα ενδιαφέροντα του κόσμου, τα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων. Οπότε το στοίχημα για όλους είναι να διονύσουμε αυτή την παράδοση εξελίσσοντάς τη και προσαρμόζοντάς την στα νέα δεδομένα. Η έκθεση αυτή ήθιστο να ήταν αγροτική έκθεση. Υπήρχαν διαγωνισμοί μεταξύ των αγροτών της περιοχής για προϊόντα, για καλλιέργειες, για τρόπο καλλιέργειας. Ο πατέρας μου είχε κερδίσει βραβεία εδώ, όπως και πολλών εδώ οι πατεράδες.
Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική διοργάνωση που για την εποχή της ήταν το γεγονός το εμπορικό της εποχής. Σε πολύ μεγαλύτερη σε έκταση, καθαρά αγροτική. Στη συνέχεια των χρόνων εξελίχθηκε σε εμπορική και γνώρισε και σαν εμπορική έκθεση πάρα πολύ μεγάλες δόξες, με πολλή συμμετοχή, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και ερχόμαστε στο σήμερα, μετά από 2 χρόνια COVID παύσης και μετά από 2 χρόνια δύσκολα για τον εμπορικό κόσμο, και μία φθήνουσα πορεία, να το παραδεχτούμε, η οποία θα πρέπει να αλλάξει. Παρόντες στα εγγένεια ήταν πολλοί εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που για ακόμη μια φορά βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων και τον πρόεδρό της, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Παμπελοποννησιακή έκθεση που διοργανώνει ο Τεγεατικός Σύνδεσμος. Τις μέρες αυτές η Τεγέα και ολόκληρος ο τόπος μας γίνονται ένα σταυροδρόμι συνάντησης των αγροτών της Ελλάδας και της Αρκαδίας πιο συγκεκριμένα, αλλά και όλης της Νότιας Ελλάδας με τους εκπροσώπους του βιομηχανικού, εμπορικού και βιοτεχνικού κόσμου. Η συνάντηση αυτή που λαμβάνει χώρα για 52η φορά και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός, έχει κερδίσει το στίχημα του χρόνου και έχει καταφέρει μέσα από τις άοκνες προσπάθειες του Τεγεατικού Συνδέσμου και των μελών του να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται διαρκώς. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στον νυν πρόεδρο του Τεγεατικού, τον καλοφίλο Βασίλη Ψυχογιό, όσο και σε όλους τους προηγούμενους προέδρους για το σημαντικό και πολυσύνθετο έργο τους που αποδεικνύει στην πράξη την τεράστια συνεισφορά των τοπικών σωματείων μας. Ο Τεγεατικός μπορεί να υπερεφανεύεται πως λειτουργεί ως ενεργός θεματοφύλακας των παραδόσεων και της ιστορίας του τόπου μας, αλλά και πως μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες αποτελεί σταθερό αρρωγό του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παιδείας. Γι' αυτό και όλα τα τοπικά σωματεία, σαν τον Τεγεατικό, αξίζουν τη στήριξή μας, διότι είναι σε θέση να λειτουργούν ως ο καλύτερος διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της πολιτείας και των μικρών τοπικών κοινωνιών, καταγράφοντας τις ανάγκες τους και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, αλλά επιπλέον γιατί μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης σε τουριστικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Για τους λόγους αυτούς, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είμαστε εδώ για να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών, για να παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται, να δίνουμε λύσεις και τελικά να βοηθάμε στην ανάπτυξη της Αρκαδίας μας. Τα τελευταία χρόνια, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, έχουν συντελεστεί σημαντικές εξελίξεις που συνεισφέρουν κέρια στην αναπτυξιακή πνοή του τόπου μας και μας κάνουν όλους να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Η Αρκαδία προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις που πριν μερικά χρόνια θα φάνταζαν ανέφικτες. Επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ώστε οι νέοι μας να μένουν στον τόπο μας. Παράλληλα, σημαντικά έργα υποδομής, όπως η έλευση του δικτύου φυσικού αερίου, αλλά και τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, θα ενισχύσουν την πορεία της Μεγαλόπολης, αλλά και ολόκληρου του τόπου μας. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει πολλά, όμως είναι βέβαιο πως απαιτούνται περισσότερα προκειμένου να φέρουμε την πατρίδα μας στη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό ακριβώς δεσμευτήκαμε στους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας μακράς περίοδου συνεχόμενων προκλήσεων
που ξεκίνησαν με την πανδημία του κορονοϊού και συνεχίστηκαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την διεθνή ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και πρόσφατα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αντιμετωπίσαμε κάθε πρόκληση με αυξημένη ευθύνη, έχοντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα τους Έλληνες πολίτες, στηρίζοντάς τους στις δυσκολίες και συνεχίζοντας παράλληλα το έντονο μεταρρυθμιστικό μας έργο. Τώρα που τα θεμέλια έχουν τεθεί, θα εστιάσουμε στις δομικές αλλαγές, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα Ελλάδα, μια πατρίδα που θα πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο, μια χώρα που θα ακμάζει και θα σέβεται τους πολίτες της. Γιατί, όπως πολύ καλά εσείς οι Τεγιάτες και όλοι οι Αρκάδες γνωρίζετε, όταν υπάρχει όραμα, πρόγραμμα και διάθεση για σκληρή δουλειά, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Γι' αυτό και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε όλους αρρωγούς και συνοδοιπόρους. Δεν θέλω όμως να καταχρωστώ το χρόνο σας. Σήμερα πρωταγωνιστές είναι ο Τεγιατικός και η Παμπελοποννησιακή έκδοση. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις και στα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί. Θερμά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά σε όλους τους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες στη φετινή έκθεση. Για τις επόμενες μέρες η καρδιά της Αρκαδίας μας και ολόκληρης της Πελοποννήσου χτυπάει εδώ στην Αρκαδία. Καλή Παναγιά σε όλους εσάς και στους αγαπημένους σας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στην ιστορική Πανπελοποννησιακή έκθεση Τεγίας. Έναν θεσμό από το 1883. Έναν θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πρόθεση τοπικών προϊόντων, αγροτικών προϊόντων όπως ανέφερε προηγουμένως, του πολιτισμού μας σίγουρα και γιατί όχι και άλλων πραγμάτων όπως αναφέρθηκε. Θα τα πούμε συνέχεια. Η Τεγιά είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλη ιστορία. Συμβολίζει την αντοχή, την εξέλιξη του τόπου μας και η έκθεση αυτή καλείται να γίνει το ζωντανό παράδειγμα προσαρμοστικότητας, όπως πολύ καλά αναφέρθηκε, που έχουμε ως περιφέρεια εξελισσόμαστε. Και αυτό γίνεται ήδη στην περιφέρειά μας σε πολλούς θεσμούς για πάρα πολλά πράγματα. Ανοίγουμε νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για την προσέλκυση επενδύσεων και την αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το ΠΕΠ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από ταμιακά προγράμματα, από εθνικά προγράμματα, από ευρωπαϊκούς πόρους. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με όλους τους φορείς, με όλους τους εταίρους, με όλους τους Δήμους προκειμένου να διαμορφώσουμε μια περισσότερο συνεργατική, συμπεριληπτική κουλτούρα. Να δημιουργήσουμε συνέργειες και προστιθέμενη αξία και τελείως να διαμορφώσουμε μια περιφερειακή συνείδηση που διαπιστώνουμε ότι λείπει από όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Η συνεργασία μας με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας και όλους τους φορείς είναι σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε και από τον Δήμαρχο προηγουμένως και από τον Πρόεδρο. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλα μας τα θεσμικά όργανα, όπως είναι η ΕΝΠΕ, προκειμένου να προωθήσουμε θεσμική θωράκιση των περιφερειών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες και ευκαιρίες για την αυτοδιοίκηση. Αφήνουμε πίσω μας το παλιό και συνήθειες που μας κρατούσαν στάσιμους. Οι τοξικές αντιπαραθέσεις δεν υπάρχουν πλέον και είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Κρατάμε μόνο τα θετικά από όλα όσα έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και κτίζουμε πάνω σε αυτά. Αλλάζουμε το μοντέλο της διοίκησης της περιφέρειας. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε διαδικασίες και υπηρεσίες προκειμένου να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικές, πολύ πιο ελκυστικές και πολύ πιο φιλικές τόσο για τους πολίτες μας όσο και για ιδιώτες και επενδυτές. Το μεγάλο στοίχημα, όπως λέγαμε και πέρυσι, με την ευκαιρία πάλι της ίδιας εκδήλωσης, είναι να κάνουμε την περιφερειά μας μια ευρωπαϊκή περιφερειά πρότυπο σε όλα. Φίλες και φίλοι, επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα από αυτά που γίνονται γύρω μας, πολύ επιλεκτικά και πολύ ενδεικτικά, δομημένα σε ένα πλέγμα επτά αξώνων. Όπως λέμε πάντα. Βίωσιμη ανάπτυξη και αναπτυξιακό μοντέλο. Η ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε πάρα πολύ. Ανάπτυξη για εμάς είναι να μπορεί κάποια στιγμή οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Να επενδύσει εδώ τα όνειρά του, να επενδύσει τις προσπάθειές του και να δει τον κόπο του να αποκτά καρπούς.
Ανάπτυξη σημαίνει να μπορούν οι άνθρωποι του τόπου μας να ζητούν εδώ νέες ευκαιρίες, να έχουν βοήθεια και καθοδήγηση για νέα εγχειρήματα, να βρουν νέες δημιουργικές και καλοπληρωμένες δουλειές. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε ήδη υλοποιήσει ένα πρώτο δίκτυο επιχειρηματικών κέντρων, ένα σε κάθε πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας. Τα ονομάσαμε Unistart, προκειμένου να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε νέους που θέλουν να επιχειρήσουν. Και σαν στόχο έχουν την παροχή βοήθειας, καθοδήγησης και επιτάχυνσης σε όλους να επιχειρήσουν στην περιφερειά μας. Επίσης, έχουμε εντάξει και ξεκινάμε μια νέα πρωτοβουλία με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου και του Πανεπιστημίου για να κάνουμε αντίστοιχο δίκτυο κέντρων καινοτομίας, προσπαθώντας να προωθήσουμε καινοτομικά χαρακτηριστικά, νέες πρακτικές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Επίσης, όλα αυτά τα προσπαθούμε να τα ολοκληρώσουμε μέσα από το πλέγμα δράσεων και έργων που έχουμε στις ΒΑ και στις ΟΧΗ. Αντίστοιχη υπάρχει στην Τρίπολη, στην Μεγαλόπολη, όπως και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Μέσα εκεί έχουμε συμπεριλάβει δράσεις και έργα τα οποία θέλουν πάρα πολύ οι αντίστοιχοι δήμοι, όπως όμως και πολλοί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν σαν στόχο να μπορέσουν να στεγάσουν όλα όσα ανέφερα προηγουμένως, να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνέργειες και προστιθέμενη αξία και γιατί όχι και κλάστερς όπου αυτό είναι δυνατόν. Κλάστερς με κέντρο ενδεχομένως φαρμακοβιομηχανία εδώ στην Τρίπολη, την αγροτική παραγωγή κάπου αλλού, τον πολιτισμό κάπου αλλού, προσπαθώντας να συνδέσουμε ό,τι μπορούμε την επιχειρηματικότητα με τα αφηγήματα των αντίστοιχων δήμων. Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Όχι μόνο για την περιφέρεια Πελοποννήσου, για όλους τους δήμους, για όλους τους φορείς, για όλους μας. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία ξεφεύγουν των αρμοδιοτήτων μας και επηρεάζουν πάρα πολύ όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε, που θέλουμε να κάνουμε, που σχεδιάζουμε να κάνουμε. Όπως είναι η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και άλλα πράγματα τα οποία όλοι μας έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι όμως ότι μέσα σε αυτό το πλέγμα μπορούμε να είμαστε όλοι πολύ δημιουργικοί και σίγουρα μπορούμε μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας, όπως αναφέρθηκε από όλους τους προηγούμενους συνομιλητές μου, να πετύχουμε πολλά πράγματα με πολλές συνέργειες και προστιθέμενη αξία. Αγαπητέ Πρόεδρε, είχαμε τη χαρά να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για το ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της έκθεσης που γίνεται εδώ σήμερα στην Αιγαία. Θέλω να πω ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μου οι συνεργάτες, θα είμαστε αρρωγοί να βοηθήσουμε και με ιδέες και με υποδομή και με όποιες οικονομικές δυνάμεις διαθέτουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε όλοι μαζί, σε συνεργασία και με τα επιμελητήρια και με όλους τους παραγωγικούς τομείς, ξανά την έκθεση αυτή όσο δυνατή και μεγάλη θέλουμε. Σε άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και είδα πραγματικά πώς συγκινείσαι ή λάμπεις όταν μιλούσες σε χρόνο αόριστο για τις δόξες που είχε συγκεκριμένη έκθεση. Πραγματικά εύχομαι από την καρδιά μου και μιλώ εκ μέρους όλων των συνεργατών μου ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις ώστε να έχεις την ίδια συγκίνηση και τον ίδιο ενθουσιασμό σε χρόνο ενεστώτα και μέλλοντα. Θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε απόλυτα σε αυτά που είπατε σχετικά με την πορεία που έχει η εμποροπανήγυρης αλλά κυρίως η έκθεση τα τελευταία χρόνια και το δεδομένο ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπατε, εξάλλου τα έχουμε κατηδίαν συζητήσει αρκετές φορές. Από εδώ και πέρα όμως μένει να μην μείνουμε στο μισό βήμα που όπως είπατε έγινε φέτος και να μην μείνουμε στα λόγια όλοι, αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να αναβιώσουμε την έκθεση όπως τη θυμούμαστε όλοι εμείς που είμαστε από την περιοχή, που από μικρά παιδιά έχουμε ζήσει και έχουμε μεγαλώσει και έχουμε παρευρεθεί πάντα κάθε χρόνο στην Εμποροπανήγυρη αλλά και στην έκθεση για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ήθιστε κάθε φορά στην έκθεση, στα εγκαίνια της έκθεσης, να γίνεται μια ομιλία η οποία περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα και όχι μόνο την Εμποροπανήγυρη. Είναι ένας θεσμός θα έλεγα και θα προσπαθήσω στα λίγα λεπτά που έχω
να κινηθώ σε αυτό το πλαίσιο. Κυρίες και κύριοι, στην καρδιά του καλοκαιριού και η χριστιανοσύνη, ιδιαίτερα ο ελληνισμός, τιμά ευλαβικά την κίνηση Θεομήτωρος, ευλαβικά ανάβει κερί σε περικαλείς ναούς ή ταπεινά εξοπλίσια παντού, όπου η πίστη και η ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια, η μεστία, η θαυματουργό παρέμβασή της στην ανθρώπινη ανάγκη, ύψωσε προσκύνημα στη χάρη της. Από την πονεμένη Σουμελά της Καπαδοκίας μέχρι την Εκατοταπηλιανή, από την Ουρανογείτονα δίπλα στο Λεωνίδιο του φίλου του Μανώλη Έλωνα μέχρι την παρακείμενη επιβλητική Παναγία της Επισκοπής της Στεγέας. Ευχαριστούμε και εμείς, όλοι οι δημότες του Δήμου Τρίπολη, ευχαριστώ όμως προσωπικά και δοξάζω το όνομά της ως άνθρωπος και ως δήμαρχος αυτού του τόπου, διότι αξιώνομαι να βρισκόμαστε εδώ, να είμαστε εδώ, μαζί με τους συμπολίτες μας, με τους συνδημότες μας, στην 52η Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας, στην 100η-309η Εμποροπανήγυρη Τεγέας, σε μια λαοσύναξη χαράς και δημιουργίας που έρχεται από τον 19ο αιώνα, που έχει τις ρίζες σε χρόνους πολύ, πολύ παλιούς, τότε που η Αϊθαλή Στεγέα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του Ευαγού Σκηνοφελού Ιδρύματος Μιχαήλ Σασινόπουλος Βιοχάλκο, ήταν μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της Αρκαδίας και από τις ισχυρότερες της Ελλάδας. Τέτοιων προγόνων είμαστε απόγονοι, τέτοιων πατέρων ένιωθαν παιδιά οι προτεργάτες του Αιγαιατικού Συνδέσμου, από τους μακροβιότερους και αρχαιότερους του νεοελληνικού κράτους, και οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, επώνυμοι και ανώνυμοι τεγεάτες, που όλοι μαζί θεμελίωσαν, καθιέρωσαν και μας κληροδότησαν μια γνήσια λαϊκή συνάθρηση, μια ελληνικότατη πανήγυρη, δηλαδή μια σύναξη χαράς, σκεφιού, συνδιασκέδασης, κοινωνικής συνύπαρξης και αποσυμπίεσης, αλλά και οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας, όχι αμελητέας. Εύχομαι σε όλους και όλους τα καλύτερα, υγεία, δημιουργία και διάθεση για λίγες μέρες πανηγυρική, σαν την αποψινή της ολόφωτης και ορταστικής Θεγείας. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια το Μελητήριο Αρκαδίας αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Αιγαιατικό σε καλό επίπεδο. Και θα μείνω στο ότι ο Πρόεδρος είπε ότι έκανε ένα μικρό βήμα, μισό βήμα είπε. Ξέρετε, για να ολοκληρωθεί όμως αυτό το βήμα, θα φύγουμε από εδώ όπως και πέρσι και θα πούμε ότι βραβευτήκαμε, μιλήσαμε, ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις και χαιρετισμούς, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Το Μελητήριο Αρκαδίας θα πάρει την πρωτοβουλία το Σεπτέμβριο, γιατί εκπροσωπώντας την επιχειρηματικότητα είμαστε και άνθρωποι της πράξης, ώστε να καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θεσμούς και οργανισμούς, να δούμε μήπως μπορεί να αλλάξει το όλο πλάνο και να γίνει καλύτερο. Προφανώς δεν θέλω να περιρρύψω ευθύνες σε κανέναν για την λιγότερη επισκεψιμότητα που είχε ο χώρος από τα προηγούμενα έτη και έχω άποψη γιατί με τον πατέρα μου ήταν χρόνια εκθέτες στον χώρο αυτό. Αλλά μιας και σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό και σε επίπεδο ελλαδικό αλλά και παγκόσμιο, η διαδικασία της επιχειρηματικότητας και η επιχειρηματική συνείδηση αλλάζει και θα αλλάξει, οφείλουμε να παραλληλιστούμε και να μεταλλαχθούμε και εμείς. Αν δεν το κάνουμε, θα ολισθαίνουμε και το κενό θα μεγαλώσει. Άρα, κύριε Πρόεδρε, θα περιμένετε μία πρόταση από εμάς. Τουλάχιστον δεν μπορώ να υποσχεθώ, αλλά τουλάχιστον υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και να ενεργοποιήσουμε τον κύριο Δήμαρχο παραπάνω, τον κύριο Περιφερειάρχη, τους βουλευτές μας και όλους για κοινό καλό. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτή η πλακέτα δεν απευθύνεται μόνο σε εμένα. Την παραλαμβάνω εκ μέρους των 5.000 μελών ελευθέρων επαγγελματιών του νομού μας, που μας τιμάται ιδιαίτερα. Χρόνια σας πολλά και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βράβευση. Είναι μια επιβράβευση των κόπων που κάνει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, έτσι ώστε να τρέξουν τα επενδυτικά προγράμματα όχι μόνο σαν τίτλους, αλλά στο να ολοκληρώνονται και να δίνονται στην οικονομία, να προσθέτουν βήματα στην οικονομία. Νομίζω ότι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα το έχει πετύχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην Ανατολική Πελοπόννησο και είναι έτοιμη για τις νέες προκλήσεις και προσκλήσεις που ανοίγουν μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους καλή αυριανή, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είστε καλά. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο Φώτης στην Τεγεία, στην έκθεση. Είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε με την προηγούμενη διοίκηση το 22. Ήμασταν εδώ γιατί ήταν η χρονιά που ξεκίνησε η πρώτη μονάδα στην Παλιόχουνη. Σήμερα είμαστε εδώ
γιατί φέτος ελπίζουμε στο τέλος του 2024 το έργο θα ολοκληρωθεί. Είναι ευτυχή συγκυρία που είναι σήμερα εδώ και ο Πέτρος ο Τατούλης, ο οποίος εμπνεύστηκε και ξεκίνησε το έργο, και ο Δημήτρης ο Πτωχός, επί της αιτίας του οποίου το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο, αλλά μέσα στο 2024 πρέπει να περάσουμε στη νέα εποχή. Οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων θα μετατραπούν και έχουμε την ευτυχή συγκυρία να είμαστε η περιφέρεια η οποία στο παρελθόν είχε τα πολλά προβλήματα, να είναι η περιφέρεια που έχει τις μονάδες, θα είναι πρώτη που θα περάσει, θα τις τροποποιήσει, έτσι κάνει μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης, θα την περάσει στη νέα εποχή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία και αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να γνωρίσουμε στον κόσμο το τι γίνεται στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να υπάρξει μια αλληλεπίδραση, ώστε τελικά αυτό που θεωρείται απόλυτο να γίνει πρώτη ύλη για καινούργια προϊόντα.